21 λοιπόν του Φλεβάρι του 2017. Έχουμε έρθει στο φίλο μας το Θεόφιλο να μας κάνει μια πριβέ πεταξιά. Φίλε για Ενθύμιο. Δεν είναι εκεί. Εκεί είναι το πίσω μέρος, να κάποιο κρεμά και Περιστέρια. Είναι σε περιστεράδικη περιοχή. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν από εκείνη εκεί την περιοχή και ερχόμαστε εδώ γύρω-γύρω Περιστεράδες, Κουμάσια. Χαμός γίνεται εδώ στην περιοχή. Περιοχή Καμίνια, Πειραιάς είναι εδώ. Βλέπουμε και τις πολυκατοικίες και εδώ ακριβώς είναι οι εγκαταστάσεις του φίλου μας, του Θεόφιλου. Πάντα μιλάμε για το 2017. Αυτά είναι κάποια εγκαταλειμμένα παλιά κουμάσια που κάποτε, κάποιος κάποτε πέταγε από εδώ Περιστέρια. Λοιπόν, και προχωράμε τώρα. Βλέπουμε εδώ αυτή τη μεριά. Στο βάθος βλέπουμε και το φίλο μας το Θεόφιλο. Και εδώ από πίσω αυτές είναι οι εγκαταστάσεις του Θεόφιλου. Πάμε τώρα μέσα. Να δούμε τι παίζει και εκεί. Είναι πολύ περιστερό περιοχή εδώ πέρα. Εδώ ακριβώς να μας ανοίγει εδώ και το χώρο. Και εδώ βλέπουμε τις νέες εγκαταστάσεις του φίλου μας του Θεόφιλου. Όλα σε φόντο βιολετή. Ένα απογευματάκι χειμωνιάτικο με ήλιο. Και στο βάθος βλέπουμε τι άλλο, πολυκατοικίες του Πειραιά. Κάνουμε και μια περιήγηση εδώ του χώρου, να έχουμε να θυμόμαστε. Εδώ βλέπουμε τώρα όλη την κατάσταση. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, Θεόφιλε, έτοιμος είσαι. Πάμε, ναι. Δεν έχουμε και χώρο τώρα. Η ταράτσα είναι τεράστια. Θα τραβηχτούμε λίγο πιο πίσω. Έχει ένα απαλό αεράκι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φύγουν από εκεί που πρέπει να φύγουν. Για να κάνουμε και την ανάλογη τραβηξιά. Τα περιστέρια είναι καλά. Θα δείτε γιατί το λέω. Τουλάχιστον από αυτό το θέμα δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε και μια σχετική κουρτίνα πάνω. Επάνω ψηλά, παρόλο τον ήλιο. Όλα θα πάνε καλά. Με θετική ενέργεια πάντα νικάμε. Για να δούμε λοιπόν. Και θα δούμε και στο φίλο μας το Θεόφιλο. Εδώ στην περιοχή του Πειραιά, μέσα στις πολυκατοικίες. Η πεταξιά είναι αφιερωμένη αυτούς που στεναχώρησαν. Ορίστε, μπράβο. Στη γιορτή. Ναι, βγάζει λέει κάποιο άχτη. Έφαγε μια ψηλή προδοσία από τα Περιστέρια και ήθελε λέει να την καλύψει. Γιατί τα πουλιά πραγματικά αξίζουν. Δεν τους άξιζε αυτή η εικόνα. Για να δούμε, θα τον δικαιώσουν σήμερα. Αυτά εδώ είναι τα αστέρια του. Είδατε και την εκκίνηση. Και πιστεύω θα δούμε και τις τελικές τώρα. Ωραία, έχουμε και κουρτίνα, από τα τζινιά είναι σήμερα η τιμητική τους που λέω. Και άμα κάνουν και τέτοια πράγματα. Έχουμε θέμα καλό σίγουρα. Λοιπόν, ανοίγουμε λίγο το πλάνο μας, βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Ναι, έχουμε στη σήματα, ωραία. Και δεξιά και αριστερά και στην κουρτίνα επάνω, ναι, η κουρτίνα σχίζει. Αυτά εδώ κύριε είναι τα φτερά. Και ωραίος διαγώνιος, πολύ ωραίος διαγώνιος. Και πάμε και στα μαυρούρια τώρα, ναι. Αν και σουλούπι και μέσα στη συννεφιά. Ναι, άμα είναι το Περιστέρι καλό, δεν πανάνε.
με την Άννα. Και οι πλάτες, πλάτες. Πάμε και στα μακρινά τώρα, να δω πιο κάτω. Φεύγει, αυτός έχει γυρίσει πλάτη ο Σαξάνος και πάω. Πάει, πάει. Έχεις και άσπρα, έτσι είναι άσπρος, ναι, ωραίος, είναι πράγμα. Δίπλα όμως δεν μπορώ να αφήσω απαρατήρητα αυτά εδώ. Δεν γίνεται. Μπράβο, ρε Θεοφίλη, μπράβο. Εντάξει, πάμε και στη γωνία τώρα, κάτσε εδώ, στην άκρη του σύννεφου. Πριν βγει ο Τζινής και μας πάει στην Καλανάδα. Ναι, ναι, τον έχουμε αρπάξει εδώ. Ποπ, μπήκε στην Καλανάδα. Και εμείς θα σας αφήσουμε. Να δούμε και το ύψος, το πραγματικό, εκεί. Στον χρόνο αυτόν είναι. Για να δούμε τώρα και τα επιτόπια. Αυτά είναι πάνω από το κεφάλι μας. Α, αυτά εδώ. Και βγάζουμε αυτό το πρόγραμμα εδώ. Τελείως όρθια, ναι. Του αυγενικού που λέω εγώ. Α, τώρα αφήσουμε και αυτό το τζινάκο. Ναι, μου επιτρέπετε να τραβάω τζινιά σήμερα. Είπαμε, έχουμε σκέπαστο. Ακόμα και στα πλάγια δείχνουν πολύ ωραία τα περιστέρια. Αυτές οι ακινησίες, αυτές είναι που τρελαίνουν τον κόσμο. Ναι, μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Και ο άλλος πήγε από κάτω, μας έκανε πάσα στο ύψος αυτό. Πάντα εκεί. Θεόφιλε, τα αφήνεις βλέπω, ε. Ναι, μας ξέρουν τα περιστέρια. Είναι 20 μήνες εδώ, αλλά μας γνωρίζουν τα περιστέρια. Ναι, 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 τώρα τα βλέπουμε αυτά ήδη που κοίτα που πήγανε. Δώσανε μία μέσα και τώρα έχουν έρθει τελείως από πάνω. Στο αυγενικό δεν φυσάει, έχει ένα παλό αεράκι και τον έχουν περάσει, τον έχουν τρυπήσει τον καιρό. Αλλά βγήκανε στα καρφιά τα πουλιά, πάνε. Μπράβο, ρε Θεόφιλε, μπράβο, μπράβο. Σκίζουνε μέχρι στιγμής, είναι πολύ ωραία. Κάτσε να πιάσουμε και κανένα άλλο από την πίσω την μεριά τώρα, να, από εδώ κάτω. Να τα, να, μία διαδούλα εδώ. Έκανα κύκλο, τρία είναι. Μας έχουν πάρει και το zoom όλο. Τι να κάνουμε. Σε αυτά εκεί τα έψη, τα πουλιά βγάζουν και... Α, μπήκε στη γαλανάδα, ναι. Αυτό δεν θέλω. Θα βρούμε άλλα όμως. Στη συνέχεια, να, να, να. Βλέπω, εκεί με το άλλο μάτι είδα δύο πουλιά. Αυτό το πέταμα κάνει. Εκεί επάνω του Θεόφιλου τα πουλιά που πετάνε έτσι. Εκεί επάνω, ε. Και το φεύγα, φεύγα. Με το αίμα νερό δεν γίνεται. Άμα το έχουν μέσα της το φεύγα, το έχουν. Και το φάγει κανένα. Αυτό που λέω συνέχεια. Τα τζινιά τα θέλουμε μέσα στην ευθεία, τέλος. Κάτσε να κάνουμε και μία από τις τελευταίες μας. Γιατί βλέπω σε αυτό το άσπρο κάτι πήγα να δω. Να τα νότα. Ωραία, πού πήγανε. Αμάν, αμάν. Ρε εσύ, θα έρθουνε από εκεί πάνω. Σίγουρα. Δεν πιστεύω να έχουμε κανένα ατύχημα. Και να σε πάρω και στο λαιμό μου. Όπου έχουν πάει τα πουλιά, κοιτάξτε. Θεόφιλε, βλέπεις τίποτα? Να, εκεί, κάνα δυο μες στη συννεφιά, βλέπω σταχτή. Ναι, ναι, αυτό πρέπει να βλέπω και εγώ, κάτσε να το ζουμάρω, έχω αρπάξει ένα. Να το ρε μάγκα, όπου, ένα, είχες δίκιο, ε, ένα τζινί είναι, μόνο ένα τζινί φαίνεται. Ένα τζινί βλέπω, ναι. Αμάνα, μα θα το βλέπεις στην τηλεόραση και μεγάλο ρε φίλε. Καβάλισε πίσω, να, κι άλλο ένα, κι άλλο ένα, ναι, ναι, δύο, μπράβο, μπράβο. Στα καρφιά των καρφιών. Φίλε, δεν πάμε για την επιστροφή. Ναι. Πάμε γιατί στο τέλος βλέπω να μένουμε την κάμερα στο χέρι. Για πάμε ρε Θεόφιλε να δούμε. Θα το δούμε και αυτό, να έρχονται από εκεί πάνω. Ξεκινάμε τώρα το κάλεσμα. Ρουλεμά, ρουλεμά λέω. Αμάν, αμάν. Ξαφνικά από το πουθενά, ρε. Στην τύχη, κοίταζε απάνω. Σαν χύμαρο. Παναγία μου. Και βαγιούρες. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι. Ράμα, εδώ πάει το ράμα. Οπ, μόνο αυτός φοβήθηκε, έκανε ένα κύκλο. Πήγε να πέσει την κάμερα.
Όχι, όχι, έχουμε πάρει ωραίο μέρος. Θα περνάνε μέσα στο κουμάσι. Φοβούνται όμως. Φοβούνται τα φταριά. Πρέπει να έρθανε κιόλα. Θα τα δούμε και λίγο μέσα τα πουλάκια. Πραγματικά ήταν ειδικά η επιστροφή τους. Όντως ήταν το κάτι άλλο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλός, πολύ καλός ο Θεός. Άλλωστε εντάξει, δεν είναι τυχαίος. Θυμάμαι και παλιά που είχαμε κάνει μια τραβηξιά. Έτσι, σε αυτό το μοτίβο είχε κάτι τζινιά. Θυμάμαι τότε με μια συννεφιά. Το σκοτώνανε. Και από ό,τι μου είπε τα ίδια περιστέρια είναι. Απλά είναι πιο νέα αυτά τα πουλιά γιατί είναι καινούριο εδώ. Μην του δίνει τα ρίξα έξω, άστα λίγο μέσα, άστα. Αυτά τα σκαριά εδώ. Πώς είναι αυτός εδώ, τζιναράς εδώ. Κοντροκέφαλα, άλλα περιστέρια. Ναι, άλλες βούτες. Βούτες, βούτες. Ή όπως αυτός εδώ. Ωραία, κάτι ποδάρια. Μποντακλίδικα. Ωραία περιστέρια. Εντάμορφα. Ναι, είναι δύσκολη ημέρα, έτσι. Είναι δύσκολη γιατί τώρα μέσα στο χειμώνα να βρεις μέρα με 20 βαθμούς θερμοκρασία είναι λίγο δύσκολο. Κάτσε να ζουμάρουμε και ένα άσπρο, τα άσπρα του. Αυτά λένε, είναι οι αδυναμίες του, τα άσπρα. Τότε που είχα έρθει εγώ δεν είχε άσπρα. Τα έχει φτιάξει τώρα αυτά. Άσπρα το Θεόφιλο. Και θα κλείσω με αυτό τον ωραίο το τζινί. Τα τζινιά είναι πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστά περιστέρια. Και από ό,τι μου είχε πει είναι δικιά του ράτσα. Κάτι διασταυρώσεις δικές του και έχει βγάλει αυτά. Πολύ δυνατά να αντέχουν εδώ στην πόλη και θεαματικά. Και από πεσό άστα να πάνε. Τσακ μπαμ. Θεόφιλος λοιπόν, 21 του Φλεβάρι, 2017. Και μια τελευταία εικόνα, όλα τα πουλιά. Όλη αυτή η ομάδα που πέταξε τώρα. Λοιπόν, Θεόφιλε, πρώτα απ' όλα να σου πω δύο λόγια. Για μένα δικαιώθηκες, έτσι, εντάξει. Τα πουλιά στη γιορτή σου κάνανε μια πατάτα και ήθελα να αποδείξεις ότι τα πουλιά δεν είναι εκείνα που είδανε τότε, είναι αυτά που είδαμε τώρα εμείς. Έτσι, λοιπόν, άκου, κάτσε λίγο. Αυτά συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια. Εντάξει, οι περιστεράδες είμαστε όλοι, είχαν συμβεί τότε. Τώρα τουλάχιστον απόδειξες ότι τα περιστέρια σου είναι αυτά που είδε ο κόσμος τώρα. Λοιπόν, για μένα ήταν καλή η κίνησή σου. Και για ενθύμιο που θα έχει τα περιστέρια σου και να δει ο κόσμος ότι του Θεόφιλου τα περιστέρια δεν είναι εκείνα εκεί εκείνη την ημέρα και ήταν αυτά που είδαμε τώρα. Από μένα δεν στο λέω όπως λέω σε όλους σε χαρτία, πραγματικά. Γιατί και μέσα στην πόλη εδώ που είσαι, μέσα στον πόλεμο, γύρω-γύρω πιανόμαστε με όλους και να πετάμε τέτοια πουλιά, δεν είναι εύκολο πράγμα, φίλε. Ειλικρινά είναι κάτι ξεχωριστό και για μένα είναι πολύ αξιόλογο αυτό που μας έδειξες. Από μένα ειλικρινά συγχαρητήρια. Έτσι ακριβώς Παναγιώτη μου, τα είπες όλα μόνος. Εντάξει. Καλά, ευχαριστώ που ήρθες να με τραβήξεις. Τα πουλάκια είναι 20 μηνών περιστέρια, αυτά δύο χρόνια είμαι εδώ. Ναι. Τώρα τα φτιάχνω, ακόμα δεν τα έχω τελειοποιήσει όπως πρέπει. Μπράβο, μπράβο. Και εγώ σου εύχομαι να τα τελειοποιήσεις και να βλέπουμε και εκείνες εκεί τις πεταξίες με τα τζινιά τα σκούρα τότε στη συννεφιά που είχαν, τρώγανε τον ουρανό. Και αυτά ήταν πολύ ωραία, αλλά από ό,τι μου λες είναι καινούρια. Είναι απόγονοι εκείνων, οπότε τέτοια θα πετάξεις όπως πέταγες τότε, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ακόμα μια φορά συγχαρητήρια, γεια σου Θεόφιλε. Γεια σας.